η αναπτυξιακή ΑΕ μέσα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της κατά καιρούς, επειδή πλέον ήρθε η ώρα που οριμάζουν έργα, θα παρουσιάζει τις δράσεις της και θα ενημερώνει τους δημότες για τα συγκεκριμένα αντικείμενα που τρέχει, έτσι ώστε να υπάρχει μία πληροφόρηση και μία σε βάθος ενημέρωση των δημοτών για όλες τις δραστηριότητες της, γιατί νομίζω ότι ενδιαφέρει αυτό το πράγμα και είναι κάτι που το οφείλουμε και είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε για χάρη λογοδοσίας και δημοκρατίας. Η σημερινή ενημέρωση σε συνέχεια της προηγούμενης συνέντευξης που κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα, που είχε να κάνει με το τουριστικό πρόγραμμα και τη μελέτη τουριστικής ανάπτυξης που έχει αναλάβει η εταιρεία σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Τουριστικών Επιχειρήσεων, έχει να κάνει σήμερα με ένα άλλο πολύ πολύ χρηστικό και λειτουργικό έργο, το οποίο είναι και μέσα στα πλαίσια της εποχής, την ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο Free Wi-Fi. Αυτό τι είναι? Είναι αυτό που όλοι μας έχουμε πλέον εμπεδώσει στην καθημερινότητά μας, δηλαδή τη χρήση, την ελεύθερη χρήση, τη δωρεάν χρήση Wi-Fi σε όλες τις, στο Δήμο Μυτιλήνη συνολικά, αφορώντας τόσο το Δήμο, τη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης, όσο και όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου μας. Συγκεκριμένα το Free Wi-Fi, το οποίο έγινε με χρηματοδότηση από το Δήμο μέσα από τη συνεργασία με τα τρίκαλα ΑΕ. Από τον πρώτο μήνα που βγήκε αυτή η Δημοτική Αρχή, θα θυμάστε ότι κάναμε μια συνεργασία με την τρίκαλα ΑΕ, η οποία θεωρείται ένας Δήμος ιδιαίτερα προωθημένος και προηγμένος στα θέματα τεχνολογίας. Μέσα στα πλαίσια λοιπόν της συνεργασίας που εκ των πραγμάτων πρέπει και υποχρεούται κάθε Δήμος να κάνει με αντίστοιχους Δήμους της Ελλάδος, επιλέξαμε το συγκεκριμένο Δήμα διότι θεωρείται ευληματικός Δήμος σε θέματα τεχνολογίας, όπου σε μετάβασή μας και σε διαρκή συνεργασία όλο αυτό το διάστημα, μέσα από αυτή τη συνεργασία προέκυψε και αυτή η συγκεκριμένη δράση, όπως προηγούμενα είχαμε κάνει με τη δράση από το site του Δήμου και από την έξυπνη πόλη που ήδη τρέχει και είναι προς χρήση των δημοτών. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα αφορά λοιπόν την χρήση του free Wi-Fi σε όλες τις στην πρωτεύουσα του Δήμου μας τη Μυτιλήνη, αλλά και σε όλες τις δημοτικές ενότητες, δηλαδή την Αγία Μαρίνα, την Αγιάσο, το Ακράσι, τα Λιφαντά, τα λέω με αλφαβητική σειρά, Αμπελικό, Ασώματος, Αφάλωνας, Ήπιος, Κάτω Τρίτος, Κεραμιά, Κόμη, Λουτρόπολη Θερμής, Λάμπου Μήλη, Λουτρά, Μεγαλοχώρη, Μεσαγρός, Μόρια, Μυστεγνά, Μυτιλήνη, Μιχού, Νέες Κηδονίες, Νεοχώρη, Παλαιόκηπος, Παλαιοχώρη, Πάμφυλα, Παναγιούδα, Παπάδος, Πέραμα, Πηγή, Πλαγιά, Πλακάδος, Πλωμάρι, Πύργη Θερμής, Κόπελος, Σικούντα, Ταξιάρχες και Τρίγωνας. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την παρουσία εκτός από εσάς των μέσων μαζικής ενημέρωσης τους Προέδρους των Κοινοτήτων που σταθήκαν από την πρώτη στιγμή αρρωγή σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε. Εδώ βλέπω τον Πρόεδρο της Μόργιας, τον Πρόεδρο της Αγίας Μαρίνας, της Πηγής, της Κόμης, τον ποιος άλλος είναι... του Τρίγωνα, ναι, που δεν τον βλέπω γι' αυτό, ναι, του Τρίγωνα, του Ισπαναγιούδας, της Αγιάσου, ναι, γιατί, ναι, της Αγιάσου, και άλλοι οι οποίοι περιμένουν απ' έξω. Εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα να πω ότι αυτή η πρωτοβουλία είναι κάτι το οποίο νομίζω ανταποκρίνεται στην εποχή μας. Έχει να κάνει λοιπόν με την εγκατάσταση συγκεκριμένου όλου του τεχνολογικού δυναμικού, του εξοπλισμού, έτσι ώστε μέχρι το τέλος Ιουνίου να έχουμε σε πολύ ικανοποιητικές ταχύτητες την πρόσβαση στο Wi-Fi όλων των δημοτών από στον τόπο κατοικίας τους σε όλες τις δημοτικές κοινότητες και την πρωτεύουσα του Δήμου μας, στη Μυτιλήνη. Αυτό δεν είναι μόνο ένα έργο αυτό καθ' αυτό χρήσιμο, αλλά έρχεται και κουμπώνει με την έξυπνη πόλη που ήδη τρέχει και η οποία με τη σειρά της δίνει τη δυνατότητα στους κατοίκους να μπορούν να κάνουν με την πρόσβαση που θα έχουν σε όλες τις δραστηριότητες του Δήμου μέσα από την τεχνολογία, να γίνουν κοινωνοί υπηρεσιών χωρίς ταλαιπωρία,
είτε είναι αυτά παράπονα, είτε αυτά καμένες λάμπες, είτε είναι δημοτολόγια, είτε είναι οτιδήποτε λοιπόν λειτουργεί μέσα στα πλαίσια του Δήμου, να λειτουργεί μέσα από αυτό το free Wi-Fi, χωρίς καμία επιπλέον δαπάνη, έτσι ώστε οι δημότες να μπορούν να απολαμβάνουν τις υπηρεσίες που ήδη τεχνολογικά έχει εξασφαλίσει ο Δήμος για αυτούς. Ήταν κάτι που από την πρώτη στιγμή το τρέξαμε και ήρθε η ώρα της υλοποίησης. Οι πρόεδροι των κοινοτήτων στάθηκαν από την πρώτη στιγμή, όπως είπα στην αρχή, αρρωγή σε αυτή την ιστορία. Ήταν κάτι το οποίο το θέλανε και εμείς το θέλαμε από την πλευρά μας και είναι ένα βήμα της τεχνολογίας για να πάει παραπέρα ο Δήμος εκεί που χρειάζεται. Η ιστορία... Δίπλα μου έχω τον διευθυντή του τμήματος πληροφορικής, τον προϊστάμενο του τμήματος πληροφορικής, τον κύριο Χτενέλη, ο οποίος είναι ο τεχνικός υπεύθυνος από την πλευρά του Δήμου για την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος. Σε πολλές κοινότητες δοκιμαστικά ήδη κάνουμε κινήσεις για να δούμε πώς θα δουλέψει και στο τέλος του μήνα θα έχουμε την ολοκληρωμένη εικόνα της εφαρμογής στην πράξη, έτσι ώστε είπαμε να έρθει να κουμπώσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα και με τις υπόλοιπες λειτουργίες της πληροφορικής και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του Δήμου, πετυχαίνοντας με αυτόν τον τρόπο την μετάβαση του Δήμου στην ψηφιακή εποχή, κάτι που είναι πλέον δεδομένο και ο Δήμος Μυτιλήνης όφιλε και έκανε το μεγάλο βήμα και σε αυτή την κατεύθυνση. Αυτά ήθελα να πω και από εκεί και πέρα είμαι έτοιμος για οποιαδήποτε ερώτηση. Παρακαλώ. Μέσα στη Μυτιλήνη, μέσα στην πόλη, σε ποια σημεία θα μπει το δωρεάν? Ναι, εσείς θέλετε να απαντήσετε κάτι? Έχετε συγκεκριμένο σημείο? Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, η μελέτη να πούμε περιλαμβάνει, καταρχήν έγινε μια πρόδρομη προπαρασκευαστική ενέργεια να δούμε τα σημεία όπου έχουν την καλύτερη προσβασιμότητα από πλευράς ανταπόκρισης του σήματος, έτσι ώστε να καλύπτει περισσότερες περιοχές και πυκνοδοτημένες περιοχές. Αυτό π.χ. στην περίπτωση της Μυτιλήνης 6 σημεία, τα οποία τοποθετήθηκαν συγκεκριμένα το τεχνικό εξοπλισμό για να μπορέσει να επιτύχει αυτό το πράγμα. Φυσικά αυτό είναι καθαρά τεχνικό, δεν μπορώ να σας πω λεπτομέρειες γιατί είναι θέματα τεχνολογίας και νομίζω το αποτέλεσμα θα μας δικαιώσει γιατί αυτό ζητήσαμε και εμείς, δεν είμαστε ούτε ειδικοί ούτε μπορούμε να πούμε ποια είναι τα σημεία, τα χαρακτηριστικά της μελέτης, διότι ακριβώς θέλουμε να πετύχουμε το καλύτερο σήμα, την καλύτερη εξυπηρέτηση μέσα από την συγκεκριμένη δράση. Και το ίδιο συμβαίνει και σε όλα τα χωριά, που είναι βέβαια πολύ πιο εύκολο. Ναι, παρακαλώ. Δηλαδή δεν θα καλύπτεται όλη η πόλη, ούτε όλη η δημοτική κοινότητα, τα χωριά που αναφέρονται? Όχι, αντίστοιχα. Όχι, θα καλύπτεται όλη η πόλη. Ναι. Τα σημεία παντού όπου λέμε free Wi-Fi, σε όλες τις πόλεις που λέμε έχουν free Wi-Fi, τα σημεία ενδιαφέροντος. Δεν είναι υποκαταστήσει μάλλον το Wi-Fi που έχει στο σκόπιο. Είναι να μπορεί ο επισκέπτης του νησιού ή όποιος κυκλοφορεί στην πόλη να μπορεί να έχει free Wi-Fi. Άρα σε κεντρικά σημεία. Σε κεντρικά σημεία. Τα σημεία ενδιαφέροντος. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο που προβλέπει ακριβώς τι σημαίνει το free Wi-Fi σε όλες τις αστικές περιοχές και στους δήμους. Αυτό είναι καταρχήν την κάλυψη των τόπων και των σημείων που έχουν πληθυσμιακή επιβάρυνση σε σημεία κεντρικά της πόλης και μέσα στα πλαίσια του κοινόχρηστου χαρακτήρα της πόλης, έτσι ώστε να μπορούν να τρέχουν οι πολίτες διάφορες λειτουργίες από συγκεκριμένα σημεία της πόλης, όπου έχουν και το ενδιαφέρον ακριβώς για αυτό το πράγμα. Δεν έρχεται να υποκαταστήσει το Wi-Fi που έχουμε στο σπίτι μας όλοι και τα κομπιούτερ που χρησιμοποιούμε ή τα δεδομένα που έχουμε στα κινητά μας. Απλά έρχεται να δώσει την ευκαιρία στους πολίτες μέσα από συγκεκριμένα σημεία που έχουν την προσβασιμότητα σε υπηρεσίες και σε συγκεκριμένες δράσεις να ωφεληθούν από τη χρήση του Wi-Fi. Έτσι. Τέλος Ιουνίου θα είναι. Τέλος Ιουνίου μας είπαν οι τεχνικοί ότι θα. Ναι, θα μπορέσει να τρέξει αυτό το πράγμα. Εντάξει. Ναι, παρακαλώ. Έχει να κάνει με τις κατασκευώσεις του ΠΙΠΑ, ναι. Πού βρίσκονται οι εργασίες και αν ξέρουμε αν θα λειτουργήσουν φέτος. Η δεύτερη έχει να κάνει με τον πρώην δημοτικό καταλογισμό στον Καράτεπε, όπου είχαν ανακοινωθεί κάποιες παρεμβάσεις. Θα έχουμε κάποια ενημέρωση για αυτές, για το σχεδιασμό? Ναι. Καταρχήν για το θέμα των κατασκηνώσεων του ΠΙΚΠΑ.
Θα κάνω μια πολύ γρήγορη αναδρομή και θα πω ότι, όπως ξέρετε, το ΠΙΚΠΑ σαν κατασκηνώσεις παραδόθηκε στο Δήμο Μυτιλίνης από τις ΜΚΟ που κάναν χρήση, αυθαίρετη χρήση του συγκεκριμένου χώρου, αποσπώντας το από την χρήση των δημοτών πριν από 2 χρόνια, όπου ξεκίνησε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να αναμορφωθεί ο χώρος αυτός, έτσι ώστε να ξαναγίνει, να πάρει τη μορφή την παλιά, τη μορφή τη χρηστική, τη μορφή την πραγματικά αποδεδειγμένα προς όφελος και τη χρήση της νεολαίας της Μυτιλίνης, πράγμα το οποίο ήταν πάρα πολύ δύσκολο μετά από την κατάσταση που βρήκαμε. Συγκεκριμένα να φανταστείτε ότι όταν πήραμε τις κατασκηνώσεις του ΠΙΚΠΑ στα χέρια μας σαν Δήμος Μυτιλίνης, μιλάω, όχι σαν αναπτυξιακή ΑΕ, διαπιστώσαμε ότι οι ζημιές ήταν στο μέγιστο βαθμό, δηλαδή μέχρι οι υπόγειες ρευματοδοτήσεις της καλωδιώσης είχαν ξυλωθεί. Είχαν ξυλωθεί τα παράθυρα, είχαν ξυλωθεί οι πόρτες, είχαν βανδαλιστεί όλα τα κοινόχρηστα τμήματα της συγκεκριμένης κατασκήνωσης, είτε ήταν τα σκεύη της κουζίνας που ήταν πολύ ακριβά, τα οποία είχαν κλαπεί, και όλα αυτά τη στιγμή που υπήρχαν κλειδαριές, γιατί υπόθηκε σε ένα site σήμερα που αποσχολεί το συγκεκριμένο θέμα, ότι ήταν στην υποχρέωση του Δήμου Μυτιλίνης να περιφρουρήσει. Η υποχρέωση του Δήμου Μυτιλίνης ήταν πράγμα το περιφρουρήσει. Το περιφρούρησε με κλειδαριές και αλυσίδες, οι οποίες έσπασαν, οι οποίες μπήκανε μέσα άγνωστοι άνθρωποι, φανταζόμαστε ποιοι είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει μπήκανε και κλέψανε υλικοτεχνικό εξοπλισμό πολλών δεκάδων χιλιάδων, π.χ. στην κουζίνα. Μέχρι βάλανε και κλέψανε τον υπόγειο εξοπλισμό της ηλεκτροδότησης, ξυλώσανε πράγματα τα οποία είχαν αφαιθεί από την πρώτη στιγμή σε εγκατάλειψη και έπρεπε να γίνει μια αναμόρφωση εις βάθος. Να φανταστείτε ότι όταν κάναμε τη μελέτη για το ποια θα είναι η παρέμβαση αυτή, από την ημέρα που έγινε η μελέτη μέχρι την ημέρα που δημοπρατήθηκε, έγινε και δεύτερη απόπειρα, μάλλον δεύτερη κίνηση κλοπής του εξοπλισμού, μάλλον της κατασκήνωσης σε ό,τι είχε απομείνει, και πάλι ενώ υπήρχε από την πλευρά, να πούμε, της Δημοτικής Αρχής πρόνοια να κάνει, να γίνει, να πούμε, μια φύλαξη του χώρου, απλά εκμεταλλευόμενοι το γεγονός το ότι ήταν μια περιοχή που κυριολεκτικά ήταν αφημένη στο πλήρωμα του χρόνου τα προηγούμενο διάστημα, γιατί υπόθηκε ότι όλα αυτά λειτουργούσαν υποδειγματικά όταν ήταν η ΜΚΟ, ήταν και αυτά σε πολύ κακή κατάσταση, και οφείλω να πω, και μας παραδώσανε κάτι το οποίο ήταν ήδη πολύ υποβαθμισμένο, το οποίο ήρθε και γιγαντώθηκε στη συνέχεια από την κατάσταση που βρήκαμε. Τι έκανε η Δημοτική Αρχή? Καταρχήν να πω ότι το ΠΙΚΠΑ είναι μια περιουσία που δεν ανήκει στο Δήμο Μυτιλίνης. Ο χρήστης είναι ο Δήμος Μυτιλίνης, μετά από παραχώρηση του σχετικού Υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, όπου η αρμόδια υπουργός είχε έρθει πέρυσι, μας είχε δώσει μια χρηματοδότηση 300.000 ευρώ. Έγινε μια μελέτη πάνω σε αυτό, όπου μέσα σε αυτή τη χρηματοδότηση έπρεπε να καλυφθεί και ο εξοπλισμός της κατασκήνωσης, ο κατάλληλος, ο ξενοδοχειακός, όπου ήταν τα χρήματα πάρα πολύ λίγα. Έγινε μια μελέτη για να γίνει μια μελέτη για τα τεχνικά χαρακτηριστικά, αυτές τις τεχνικές ελλείψεις. Εγκαταστάθηκε μειοδότης μετά από μια, έγινε κανονικός διαγωνισμός, εγκαταστάθηκε μειοδότης μετά από δημοπρασία που έγινε, για να μπορέσει να φέρει σε πέρας το τεχνικό αντικείμενο. Αυτό ολοκληρώθηκε όσον αφορά το κομμάτι της σύμβασης που ανέλαβε η αναπτυξιακή, για να μπορέσει να τρέξει τις διαδικασίες με πιο μεγάλη ταχύτητα. Ο συγκεκριμένος προϋπολογισμός ήταν πολύ μικρό σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες, όχι γιατί δεν είχε γίνει κάποια πρόβληψη, απλώς τα χρήματα δεν φτάνανε, και τελικά είμαστε τώρα μέσα από την έκπτωση που έδωσε ο εργολάβος, με διαδικασίες που πάλι έτρεξε η αναπτυξιακή, έχουμε εξασφαλίσει το υπόλοιπο της εκπτώσεως για να πάρουμε
για να γίνει η ολοκλήρωση των επιπλέον έργων που λείπουν από πλευράς ξυλουργικών και κάποιων επεμβάσεων, για να ολοκληρωθεί το κομμάτι αυτό όσον αφορά την εξωτερική εικόνα και την δυνατότητα του ΠΙΚΠΑ να γίνει μια κανονική εγκατάσταση που να μπορέσει να παραδοθεί για τη χρηστικότητά του. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν θα προλάβουμε στο καλοκαίρι να λειτουργήσει η συγκεκριμένη εγκατάσταση. Θα πω εγώ ότι εδώ έχουμε να κάνουμε πρώτον με τις αντικειμενικές δυσκολίες που βρήκαμε όταν σκαλίζεις μια δουλειά όπου ανακαλύπτονται οι πολύ μεγάλες ελλείψεις τη στιγμή που κάνεις όπως είναι σε όλες τις οικοδομές που ξεκινάς να κάνεις ένα έργο και βγαίνουν πολύ περισσότερες τέτοιες ελλείψεις, σε συνδυασμό με τις διαδικασίες που πρέπει να γίνονται όλα σε σύνομα και απόλυτα μέσα στα χρονοδιαγράμματα που προβλέπει ο νόμος, για να είναι απόλυτα σε απόλυτη συνάφεια και ακολουθία με το νομικό καθεστώς που διέπει το στάδιο των εργασιών και την εκτέλεση αυτών σε συνδυασμό με την προμήθεια των υλικών. Θεωρώ ότι εμείς σαν αναπτυξιακή αυτό που αναλάβαμε θα το παραδώσουμε ακέραιο. Είδα σήμερα σε κάποιο site, αυτό το site που ασχολήθηκε με την κατασκήνωση, ότι πράγματι παρουσιάσανε κάποιες, μάλλον ήταν υποδιέστερη για αυτούς η παρουσίαση των διαφόρων κτηρίων του ΠΙΚΠΑ, όπου γίνανε εκτεταμένες επεμβάσεις, παραδείγματος χάρη στην κουζίνα, στα λουτρά, στα γραφεία, στις εγκαταστάσεις που ήταν τα κίνητα. Αυτά σχεδόν δεν φανήκανε, ούτε υπήρχε φωτογραφικό υλικό για να φαίνεται η εκβάθρωνα ανανέωση και αυτά που πήραν τα πολλά χρήματα σε συνδυασμό με τις πολύ μεγάλες εργασίες που είχαν κόστος και χρόνο για να γίνουν. Τόνισαν τα μπάζα τα οποία π.χ. όντως μέσα στα πλαίσια των εργασιών ήταν μαζεμένα σε διάφορες γωνιές, πράγμα που σημαίνει ότι αποδεικνύεται το εκτεταμένο των εργασιών στον χώρο αυτών. Και κάποια σημειακές εικόνες από τα σπιτάκια, τα ξύλινα, όπου πράγματι, όπως είπα στην αρχή, λείπανε κάποια παράθυρα, λείπανε κάποιος εξοπλισμός, που έτσι τον βρήκαμε μετά και από την ίδια τεχνική μελέτη, που από τη μέρα που έγινε μέχρι την ημέρα που εγκαταστάθηκε ο μειοδότης γίνανε υπάλληλοι ζημιές και κλεψιές. Εγώ θα πω ότι δεν θα είναι το ΠΙΚΠΑ πολιτική αρένα και ένας προνομιακός τόπος για πολιτική εκμετάλλευση. Εμείς ήρθαμε εδώ πέρα να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό μέσα στα πλαίσια της διαφάνειας και της αναγνωρισμένης αποτίμησης έργου, έτσι ώστε είτε τούτη εδώ τη χρονιά, είτε την επόμενη, είτε τις επόμενες, όλα τα έργα να ολοκληρώνονται και να παραδίδονται προς χρήση των δημοτών μέσα στα πλαίσια των πραγματικών αναγκών και όχι μέσα στα πλαίσια πυροτεχνημάτων και λογικών που δεν θέλουν να βάλουν, μάλλον που έρχονται να κριτικάρουν ανθρώπους που ασχολούνται με τα κοινά και προκειμένου τη Δημοτική Αρχή, στο πλαίσιο τι είπες, πότε το είπες και αν μέχρι τότε θα παραδοθεί και αν δεν παραδοθεί είσαι υπόλογος. Θα κάνουμε αυτό που πρέπει, θα λογοδοτήσουμε στον κόσμο της Μυτιλήνης για αυτό που κάναμε στο ΠΙΚΠΑ, θα δώσουμε την δυνατότητα να επισκεφτούν το χώρο, να δούνε ακριβώς με τα λίγα λεφτά που εξασφαλίσαμε σαν αναπτυξιακή τι κάναμε και κυρίως τι πρόκειται να απολαύσουν οι Μυτιλινοί και τα παιδιά της Μυτιλήνης μέσα από αυτό το χώρο. Βούλησή μας είναι να τα ολοκληρώσουμε και βούλησή μας είναι να το κάνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το αν θα γίνει αυτό τέλος Ιουνίου ή τέλος Ιουλίου και αν θα λειτουργήσουν με τη συγκεκριμένη μορφή ή με άλλη μορφή είναι θέμα της Δημοτικής Αρχής, γιατί εμείς σαν αναπτυξιακοί αναλάβαμε να κάνουμε συγκεκριμένο έργο, περιμένουμε να το ολοκληρώσουμε για να το δώσουμε στον κόσμο να το δει ο κόσμος τι έχουμε κάνει, και από εκεί πέρα το επόμενο βήμα είναι να προγραμματιστεί η λειτουργία πάλι μέσα στα πλαίσια της σωστής και σύνομης διαχείρισης του χώρου, διότι και πάλι από αυτό το site που σας αναφέρω σήμερα ήρθε και τονίστηκε το μεγάλο πρόβλημα
το οποίο έχει να κάνει με την αδειοδότηση και τη σωστή λειτουργία του χώρου. Και το λέω αυτό μεγάλο πρόβλημα, διότι μέχρι ότου λειτουργούσαν οι ΜΚΟ εκεί πέρα, κανείς δεν ασχολήθηκε με την αδειοδότηση. Τώρα ασχολούνται με το χάρακα και το διαβήτη σε θέματα απόλυτης νομιμότητας, πράγματα που ακούστηκαν ακόμα και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, παραπέμπουν να γίνει π.χ. αερογέφυρα για να κατεβαίνουν τα παιδιά να κάνουν μπάνιο, γιατί δεν μπορούν να περάσουν με τη βοήθεια της τροχέας το δρόμο και να κάνουν μπάνιο. Πράγματα δηλαδή που θεωρητικά μπορεί να αναφέρονται στο γράμμα του νόμου, αλλά αν ζητάει για πολιτικούς λόγους τέτοιου είδους διαχείριση του ΠΙΚΠΑ, όπως καταλαβαίνετε η αδειοδότηση αυτή θα είναι προβληματική, και αν πάμε σε αυτή τη λογική δεν θα λειτουργήσει φέτος το ΠΙΚΠΑ με αυτόν τον τρόπο. Και βεβαίως εμείς θέλουμε να υπάρξει μια λογοδοσία και μια απόλυτη διαφάνεια το πώς θα γίνει αυτό απέναντι πλέον στη νομιμότητα και απέναντι στην πολιτική ευθύνη που παίρνει και η Δημοτική Αρχή και οι υπόλοιπες δυνάμεις που εκπροσωπούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι ώστε ο καθένας να λάβει τις ευθύνες του και να μην λέμε λόγια με μια έτσι μορφή μνησικακίας αν θα λειτουργήσει ή όχι το ΠΙΚΠΑ, γιατί αυτό απαιτεί την αρρωγή όλων για να γίνει. Και θα γίνει με γνώμονα και καλή πίστη, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε και το σύνομο και το ασφαλές και το άρτιο των εγκαταστάσεων, πράγμα που πρέπει να γίνει κοινό στόχος ολωνών, διότι δεν είναι το ζητούμενο, δεν είναι ένα στίχημα απέναντι στο τι είπαμε, αλλά είναι ένα στίχημα στο τι θα απολαύσουν οι δημότες την ίδια στιγμή που θα το παραδώσουμε στα παιδιά της Μυτιλίνης και κυρίως στους μη προνομιούχους Μυτιλινιούς, οι οποίοι θα απολαύσουν δωρεάν διακοπές και κατασκηνώσεις που δεν είχαν την ευκαιρία να το κάνουν. Να ρωτήσω κάτι εγώ πριν πάρει στο δεύτερο σκέλος. Πέστε μου. Τώρα επειδή λίγο μπερδεύτηκα εγώ και επειδή είμαι από αυτό το site στο nisi.gr λέγεται. Ναι, είναι αυτό το site που σήμερα μπήκε μόνο του, χωρίς να μας πάρει, χωρίς να έχουμε, είναι, προσέξτε να δείτε τι λέμε τώρα. Ποιο είναι δηλαδή το παράπονο μου ανοιχτά και χωρίς στρογγυλέματα. Έρχεται το nisi.gr, μπαίνει σε μια περιοχή όπου είναι ευθύνη του εργολάβου. Φωτογραφίζει συγκεκριμένα σημεία, δεν δίνεται δυνατότητα να πάει υπεύθυνη εταιρεία και ο εργολάβος να δώσει εξηγήσεις, κάνει ένα δημοσίευμα το οποίο πραγματικά και με την συγκομιδή των φωτογραφιών που αναφέρει είναι μόνο στην κατεύθυνση να δείξει ότι άλλη μία φορά η Δημοτική Αρχή, είναι γνωστό το συγκεκριμένο site ποια είναι η πολιτική του κατεύθυνση και με ποιο τρόπο προσεγγίζει τη δημοκρατία στο Δήμο Μυτιλίνης. Θα το αντιπαρέλθω αυτό, αλλά το συγκεκριμένο που μας αφορά, γιατί εμείς τρέχουμε και εμείς είμαστε καθημερινά εκεί, είναι ένα συγκεκριμένο ρεπορτάζ ηλεκτρονικό, το οποίο έγινε χωρίς να μας δοθεί καν η δυνατότητα να είμαστε εκεί, να εξηγήσουμε, να δώσουμε συγκεκριμένες απαντήσεις, έτσι ώστε να υπάρχει μέσα στους όρους της διοντολογίας μια καλή κάλυψη ενός άρθρου για ένα συγκεκριμένο θέμα που από ό,τι καταλαβαίνω αποτελεί, να το πω έτσι, πολύ έτσι προνομιακό τομέα αντιπαράθεσης πολιτικής, ως σαν να είναι κάτι το μεγαλύτερο που τρέχει στο Δήμο Μυτιλίνης. Το δεχόμαστε, σηκώνουμε το γάντι, θέλουμε απαντήσεις όλα αυτά, αλλά να είναι απαντήσεις τουλάχιστον με τα δεδομένα που μπορούσαμε να παράσχουμε στο site την ώρα που έκανε το ρεπορτάζ, τη στιγμή μάλιστα που ευθύνη του εργολάβου είναι να υπάρχει, να πούμε, στο χώρο εκεί και να μπορεί να απολογείται για το ότι συμβαίνει στο συγκεκριμένο τομέα, στο συγκεκριμένο χώρο. Θα την παρέχουν όλα. Ναι, δεν έχει νόημα, δεν έχει νόημα. Ναι, δεν έχει νόημα, το λέω. Δεν έχει νόημα, ακριβώς, συμφωνώ. Μα ούτως άλλως το site το έδωσε την δημοσίευση. Δηλαδή, και να το αντιπαρέλθετε και να μην το αντιπαρέλθουμε, ο κόσμος θα δει και θα διαβάσει μονομερώς μια αλήθεια όπως τη λέει το νησί. Μα γι' αυτό τώρα μας κάνετε την απάντηση αυτή, η οποία θα δημοσιευτεί, γιατί είναι η απάντηση της Δημοτικής Αρχής. Ωραία. Απλά το μόνο που θα ήθελα να σας ρωτήσω είναι, δεν κατάλαβα, και αν μπορείτε διευκρινίστε το για να το καταλάβω λίγο καλύτερα. Αδειοδοτείται τελικά η κατασκήνωση ή υπάρχει κόλλημα? Και αν ναι, πού είναι αυτό το κόλλημα? Ακόμα, κυρία Χατζηγεωργίου, ο τρόπος που κάνετε την ερώτηση δηλώνει μία σωστή προσέγγιση, διότι όταν κάνεις έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη, ολοκληρώνεις τα έργα, περνάνε υπηρεσίες, τα εγκρίνουν και μετά κάνεις φάκελο αδειοδότησης. Την ώρα λοιπόν που εξελίσσονται τα έργα και την ώρα που έχετε ένα ρεπορτάζ που έγινε από εσάς τώρα, μας ρωτάτε τύπου τελεσιγράφου αδειοδοτείται ή όχι το ΠΙΚΠΑ, ενώ γνωρίζετε ότι όταν ολοκληρώνονται εργασίες, παραδίδονται εργασίες στις αρμόδιες αρχές, ελέγχονται, εγκρίνονται
και προχωράμε στην αδειοδότηση. Άρα λοιπόν εγώ δεν θα γίνω προφήτης. Εγώ θα πω ότι σαν δημοτική αρχή που εκπροσωπώ με την ιδιότητα όμως πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου σας ενημερώνω και σαν πρόεδρος της εταιρείας Αναπτυξιακή ΑΕ σας ενημερώνω για τα έργα που αναλάβαμε. Εννοείται ότι τα έργα αυτά για μια κατεστραμμένη κατασκήνωση που πραγματικά όλοι συμφωνούμε ότι ήταν στα χειρότερα χάλια που μπορούσαν να γίνουν, για να λειτουργήσει απαιτούνται πολλά πράγματα, γιατί μιλάμε ότι είναι για την ασφάλεια των παιδιών και δεν θα διαπραγματευτούμε κεραία ό,τι έχει να κάνει με τα παιδιά. Και μπορεί να δουλέψει κατασκήνωση με τρόπο είτε πλήρη είτε μερικώς να δουλέψει φέτος, από τη στιγμή που θέλει η Δημοτική Αρχή να το κάνει και από τη στιγμή που πρώτα εγγυηθεί την ασφάλεια των παιδιών. Άρα δεν θέλω να σας πω αν θα πάρει άδεια ή όχι από τη στιγμή που... Δεν έτσι είναι. Άρα δηλαδή υπάρχει ενδεχόμενο να λειτουργήσει φέτος αν όλα πάνε. Όχι, υπάρχει το ενδεχόμενο. Αυτή είναι η προσπάθεια που κάνουμε και σε κάθε περίπτωση αυτή η προσπάθεια θα γίνει σε συνεργασία με όλες τις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα σταματήσει αυτό το γαϊτανάκι ποιος έχει περισσότερη ευαισθησία και ποιος δεν έχει. Όλοι μαζί σε όλα τα παιδιά της Μυτιλήνης θα απευθυνθούμε, θα δείξουμε τη δουλειά μας, θα δώσουμε στις υπηρεσίες αυτό που πρέπει για να μπορέσουμε να πιστούν ότι όλα είναι στην καλή κατεύθυνση καμωμένα και θα προχωρήσουμε πλέον στην σωστή λειτουργία της κατασκήνωσης νόμιμα και σύνομα. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, παρακαλώ. Το δεύτερο ερώτημα είναι το καράτεπε. Ο καράτεπε, να θυμίσω, γιατί τώρα αυτό κανονικά θα έπρεπε να γίνει αντικείμενο μιας ιδιαίτερης συνέντευξης και καλό θα ήταν να το κάνουμε έτσι. Πολύ γρήγορα θα σας πω ότι η παράταξη, μάλλον ο υποψήφιος δήμαρχος, ο κύριος Χριστόφας, αναρωτήθηκε τι γίνονται με τις εγκαταστάσεις του ΚΑΡΑΤΕΠΕ και όλα αυτά που πρόκειται να γίνουν εκεί. Μου κάνει εντύπωση και το λέω αυτό γιατί ο κύριος Χριστόφας ξέρει πολύ καλά με την ιδιότητα του ως μηχανικός της ΔΕΙΑΛ ότι το συγκεκριμένος χώρος ανήκει στην ιδιοκτησία της ΔΕΙΑΛ και του Δήμου Μυτιλήνης. Στην πραγματικότητα η ΔΕΙΑΛ είναι αυτός που από τον οποίο, είναι ο φορέας από τον οποίο πήραμε την άδεια για να παραχωρηθεί ο χώρος για να γίνει αξιοποίηση του συγκεκριμένου χώρου με τις εγκαταστάσεις αυτές τις αθλητικές, για το κέντρο, το μνουσείο μνήμης εκεί που θέλουμε να κάνουμε, με τα γραφεία της ΔΕΙΑΛ 300 τετραγωνικών, με τις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων, των νεοφυών επιχειρήσεων που πρόκειται να γίνουν. Και άρα λοιπόν ξέρει ότι το ακίνητο της ΔΕΙΑΛ στη συγκεκριμένη περιοχή είχε εκ των προτέρων τα θέματα, τα δομικά που απαιτούνταν για να γίνουν άρτια και οικοδομήσιμα τα συγκεκριμένα οικόπεδα. Όπως γνωρίζετε, η συγκεκριμένη περιοχή με την αρτιότητα των οικοπαίδων που απαιτείται για να μπορέσουν να παραχωρηθούν τα συγκεκριμένα σημεία, τα συγκεκριμένα οικόπεδα που θα γίνουν οι εγκαταστάσεις, επειδή είναι εκτός σχεδίου πόλεως, έχουμε το πρόβλημα της καθυστέρησης στην αδειοδότηση, στην οικοδομική άδεια που είμαστε έτοιμοι να υποβάλουμε, από τη στιγμή που υπάρχει η αναστολή των εργασιών, της έκδοσης αδειών σε εκτός σχεδίου οικόπεδα. Αυτό ήταν το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Δηλαδή, εμείς έχουμε ετοιμάσει φάκελο με όλες τις ενέργειες, έχουμε κάνει την νομοποίηση του χώρου, έχουμε κάνει την τοπογράφηση, έχουμε κάνει το φάκελο με όλα τα υποανέγερση κτίρια κλπ. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στην έκδοση της αδείας διότι υπάρχει το ζήτημα της μη αρτιότητας των οικοπαίδων από τη στιγμή που θέλει το υπολοδομία να λυθεί το ζήτημα της γνωστής απόφασης του Συμβουλίου Επικρατείας που έκρινε ότι τα άρτια δεν μπορούν να θεωρηθούν τα εκτός σχεδίου πόλεως οικόπεδα ως άρτια και οικοδομήσιμα από τη στιγμή που πρέπει να έχουν τις προϋποθέσεις αυτές που έθεσε η απόφαση αυτή του Συμβουλίου Επικρατείας. Τέτοια οικόπεδα είναι και τα συγκεκριμένα. Περιμένουμε να έρθει το αδιέξοδο κεντρικά από την κεντρική διοίκηση για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε.